Ξανά πάλι, μετά από τρία χρόνια, μετά από μια περίοδος, δύσκολη περίοδος lockdown, δύο χρόνων lockdown, επανερχόμαστε στο, στο γεγονός, το εορταστικό γεγονός για μας, γιατί η Λευκή Νύχτα είναι γιορτή για τον Εμπορικό Σύλλογο και τους εμπόρους και μετά εκτόσεις και ευκαιρίες αγορών. Μετά, λοιπόν, από ε, τρία χρόνια επανερχόμαστε την τρίτη Λευκή Νύχτα ε, στο Ναύπλιο, ο οποίος, ε, στο οποίο είναι ένας προορισμός πολύ επιλεγμένος, πολύ δυνατός, με πολύ κόσμο αυτή τη στιγμή και κοιτάμε να συμβάλλουμε σε ακόμα μεγαλύτερη κίνηση, σε μεγαλύτερη ε, ευκαιρίες, σε με, περισσότερες ευκαιρίες αγορών, ε, να πούμε λιγάκι ότι αυτός ο σύλλογος αποτελείται από ομάδα. Είμαστε μία ομάδα, όπως βλέπετε, οι οποίοι συνεργαζόμαστε και πετυχαίνουμε αυτά τα καταπληκτικά αποτελέσματα. Ε, θα ήθελα λοιπόν να αναφέρουμε πώς ξεκινήσαμε την διοργάνωση, την, την συγκεκριμένη διοργάνωση. Η συγκεκριμένη διοργάνωση την οργανώνει ο Εμπορικός Σύλλογος με συνδιοργανωτή των Δήμο Ναυπλέον και να ευχαριστήσουμε τον Δημήτρη Κοστούρο, ο οποίος μας συμβάλλει πολύ θετικά σε αυτή την διοργάνωση, να ευχαριστήσουμε την, το Επιμελητήριο Αργολίδας, τον Πρόεδρο τον Φώτη το Δαμούλο, να ευχαριστήσουμε την Αντιπεριφέρεια Αργολίδας, τον κύριο Σκηνοχωρίτη, και επίσης να ευχαριστήσουμε ιδιαίτερα τους ανώνυμους χορηγούς που δεν θέλουν να διατυπώσουν το όνομά τους και προσφέρουν την ευγενική τους χορηγία. Τους ευχαριστούμε ιδιαίτερα. Ε, επίσης θέλουμε να ευχαριστήσουμε και τους συναδέλφους ε, εστιατόρες και καφέ οι οποίοι και αυτοί συμβάλλουν σαν μια μεγαλύτερη ομάδα επαγγελματιών μέσα στην πόλη. Ε, το όλο πρόγραμμα έχει εορταστικό χαρακτήρα. Αυτό λοιπόν ακολουθούμε κυρίως. Γι' αυτό γίνονται διάφορα δρόμενα, γι' αυτό έχουν οργανωθεί διάφορα δρόμενα, καθώς επίσης και οι, τα μέλη μας προκειμένου να δώσουμε αυτό τον χαρακτήρα τον εορταστικό. Μέσα βέβαια στο εορταστικό αυτό κλίμα, θα προκύψουν πολλές ευκαιρίες αγορών. Οι καλύτερες ευκαιρίες αγορών που θα μπορούσε να βρει κανείς αυτή την εποχή. Γι' αυτό λοιπόν ε, καλούμε τους καταναλωτές, τα μέλη, τον, τον, τα μέλη το, του συλλόγου μας να μπορέσουν να δώσουν οι καταναλωτές με την προσέλευσή τους και τα μέλη του συλλόγου με το ενδιαφέρον και με τα event που θα ενισχύσουν, που γίνονται σε όλη την διαδρομή της Σιδηράς Μεραρχίας και της Άργους, να ενισχύσουν την παρουσία τους με διάφορα event που θα κάνει το κάθε κατάστημα. Θα γιορτάσει το κάθε κατάστημα με τον δικό του τρόπο. Και βέβαια κερνώντας το καταναλωτικό κοινό, αλλά κυρίως με καλύτερες τιμές. Άρα, λοιπόν, θα έχουμε να βιώσουμε μία ευχάριστη έκπληξη από αυτό το σημερινό το, το event του, της 27, ε, 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 27 Αυγούστου, τη μέρα Σαββάτο, της Λευκής Νύχτας. Αυτό θα ξεκινήσει από τις 8 η ώρα και θα τελειώσει στις 2 η ώρα. Ε, αυτό, μέσα σε αυτό το διάστημα, τα καταστήματα θα πρέπει να φροντίσουν για το ωράριο των εργαζομένων να είναι ε, τακτοποιημένο και να είναι δηλωμένο. Έχουμε πάρει τις κατάλληλες άδειες που χρειάζεται για την λειτουργία αυτού του, αυτής της, ε, της γιορτής. Ε, έχουμε πάρει μέτρα οδικής κυκλοφορίας. Έχουμε ενημερώσει όλους τους φορείς που εμπλέκονται με την κίνηση και με την ε, λειτουργία της πόλης. Αυτό που περιμένουμε είναι τους καταναλωτές, τους επισκέπτες, ε, τους, κάτοικου, τους κατοίκους της πόλης μας, καθώς επίσης και τους επισκέπτες, οι οποίοι θα είναι πάρα πολλοί αυτές τις μέρες. Ε, καλούμε τα καταστήματα να μπορέσουν να αντιμετωπίσουν την εξυπηρέτηση των πελατών και τις τιμές να είναι πραγματικές εκτοτικές τιμές, οι καλύτερες που θα μπορούσαν να δώσουμε και έτσι με αυτόν τον τρόπο νομίζω ότι θα καταφέρουμε να έχουμε μια καταπληκτική εορτή. Μέσα βέβαια σε αυτό το πλάνο ε, θα έπρεπε να αναφέρουμε τις λεπτομέρειες. Τις έχουμε διατυπώσει επίσημα, είναι διατυπωμένες επίσημα, αλλά θα, τις αναλύσει και, θα τα αναλύσουν και οι συνάδελφοί μου ...ένα προς ένα πώς είναι σχηματισμένο όλο αυτό το πρόγραμμα. Θα ήθελα λοιπόν να ευχαριστήσω όλους τους συμμετέχοντες, τους χορηγούς μας... ...και να έχουμε μια καλή επιτυχία. Θα σας πω τις λεπτομέρειες της διοργάνωσης. Αρχικά να πούμε πώς επικοινωνούμε το όλο event. Ε, μέσω των χορηγών επικοινωνίας, το BEST, την Αργοναυπλία, το Super... ...και ένα ραδιόφωνο το Star. Ο μωρέας μοιράζει τα φυλάδια... Οι ξενοδόχοι έχουν τα φυλάδια στα δωμάτια τους και οι ξενοδόχοι του Ναυπλίου και οι ξενοδόχοι του Τολού και τους ευχαριστούμε. Και βέβαια τον αντιπρόεδρό μας ο οποίος έχει κάνει όλες τις εκτυπώσεις, το είναι η οικογένεια Χριστόπουλου, εικόνα ΑΕΒΕ. Από εκεί και πέρα να σας πω ότι θα έχει το πρόγραμμα της Λευκής Νύχτας. Ε, θα έχουμε live radio. Θα υπάρχει ε, ενιαία μουσική σε όλη την πόλη. Όλα τα μαγαζιά, όλη, όλα τα σποτ στους δρόμους και η εστίαση θα παίζουμε την ίδια μουσική με τον αγαπημένο DJ της πόλης, Τάσο Νικολαίδη. Παρουσιάστρια του event είναι η κυρία Ιωάννα Τόμπρα. Τα ηχητικά, για να μπορέσουμε να καταφέρουμε όλο αυτό, όλη η πόλη να έχει τον, την ίδια μουσική, ε, μας βοηθάει ο κύριος Άρης Ίσαρης και ο κύριος Νίκος Δημητρίου. Από εκεί και πέρα πάμε στη αναγειτονιά τι γίνεται. Έχουμε το τοπικό μουσικό συγκρότημα Palm Tree Vibes, το οποίο θα δώσει την ψυχή του σε μία γειτονιά. Ο τενόρος Ντίνο Καλίβα επίση έχει κάνει μια υπέροχη προετοιμασία. Δεν θα μπορούσε από αυτή τη νύχτα να λείπει η Δημοτική Φιλαρμονική Ναυπλίου και ο κύριο Αντωνιάδη. Ε, το Πάσο Λατίνο με την κυρία Ντόκου σε μια άλλη γειτονιά θα χορέψουν και θα ξεσηκώσουν τον κόσμο. Η χοροκίνηση ναυπλίου με την κυρία Νίνα θα μας δώσει ένα στίγμα της δουλειά της και των μεταλλίων που έχει φέρει μέχρι τώρα. Η Έλενα Κατσίγιανη με το «Ερμόνια» επίσης θα μας δώσει ένα δείγμα της δουλειά της. Και επίσης στην παλιά πόλη θα υπάρχει η κυρία Αγγελική Ταμπάκη με τη στέγη πολιτισμού και αθλητισμού ταξιάρχης πάντα προσέχουμε τα παιδιά στις Λευκές Νύχτες, οπότε ο κύριος Γιώργος Βλοσερός και το Άγο Εντού θα είναι πάλι σε κάποιες γειτονιές και στη Νέα Πόλη και στην Παλιά Πόλη. Τα παιδιά επίσης θα τα προσέξουμε και με ένα εικαστικό εργαστήριο από την εταιρεία Poem Design and Fine Arts και τον κύριο Παπαχρήστο. Και να μην ξεχάσουμε τη μεταφορά μας κάθε φορά που μας την εξασφαλίζει τον Αύπλιο City Tour και ο κύριος Παπαγεωργίου. Γεια σας, Εγώ είμαι η Πετρολίπη Παδοπούλου, είμαι μέλο του Εμπορικού Συλλόγου. Θα ήθελα να επισημάνω ότι ένα πολύ ζωτικό κομμάτι του εμπορικού είναι και η παλιά πόλη του Ναυπλίου. όπου εκεί θα διαδραματιστεί ένα πολύ μεγάλο πάρτι με τη συνδρομή του Συλλόγου του Ανάπλη, τη Εστίαση, ο Σύλλογο Εστίαση Ιδιοκτητών. Θα δοθούν διάφορα κεράσματα σε όλους τους πολίτες και φυσικά στον δρόμο της Αμαλίας γύρω στις 10.30 θα έχουμε ένα πολύ μεγάλο πάρτι, ένα πολύ μεγάλο event έκπληξη. Θα ήθελα να ευχαριστήσω το Σύλλογο Εστίασης το Ανάπλη όπως και τη ΔΟΠΑΤ, την πρόεδρο την κυρία Αράλη και όλους όσους έχουν συμμετέσχει σε αυτή την οργάνωση αυτού του μεγάλου event. Καλούμε όλους τους πολίτες και τους καταναλωτές να συμμετέχουν σε αυτό το ωραίο πάρτι και να περάσουμε όλοι πάρα πολύ όμορφα. Από τη δικιά μου μεριά θα ήθελα να ευχαριστήσω τα συμβελημένα καταστήματα που συμμετέχουν στην κλήρωση των δώρων που έχουμε να προσφέρουμε στους καταναλωτές της πόλης τη συγκεκριμένη νύχτα. Σε κάθε μαγαζί θα υπάρχουν λαχνοί οι οποίοι θα δίνονται με τις αγορές σας και θα συμμετέχουν στην κλήρωση αυτών των δώρων όπου... Το κυριότερο δώρο και το πιο μεγάλο είναι αυτό το οποίο βάζει ο εμπορικός σύλλογος Ναυπλίου και είναι μια διαμονή δύο ημερών στο All Inclusive ξενοδοχείο Olympian Village Beach, Αλτεμάρ, 5 Αστέρων, για δύο βράδια, που βρίσκεται στη, στην Κοιλίνη Ηλίας.